samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Μιλώ με πίστη, με πεποίθηση ότι δεν χωρατεύω, δεν κοροϊδεύω κανέναν, του λέω την πραγματικότητα και θα συναντηθούμε τη Δευτέρα αυτά του μηνός, όπως ελπίζω και αγωνίζομαι, σε μια Ελλάδα η οποία δεν θα υποφέρει από αστάθεια πολιτική, θα υποφέρει μόνο από οικονομική κρίση και με την πολιτική σταθερότητα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και να λύσει τα προβλήματα της κρίσης. Αυτά τα 2,5 χρόνια υπόστη. Κλείνω με κάτι που θα πω και στην ομιλία μου. Είναι καλή η κριτική στο παρελθόν, πρόσφατο και πιο πίσω παρελθόν, απότερο παρελθόν, αλλά καλύτερο είναι να λέει κανείς τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Και πάντως, η μεταπολιτευτική περίοδος που τόσο την εμφόμεθα τώρα, εμφόμεθα τους πολιτικούς της για πράγματα που δεν έκαναν, παρέλειψαν να κάνουν και για ευδαιμονία, ήταν πάντως μια περίοδος που είχε πολλά προβλήματα τέτοιου είδους, μη προβλεψιμότητας, δεν μαγείρεψαν πολλοί πολιτικοί όπως τα φρονήματα τα παιδιά, εγκαίρως για να μην πεινάσουν, αλλά πάντως είχε και μια εξέλιξη η χώρα, πάρα πολύ μεγάλη, επί 4 περίπου δεκαετίες, δημιουργήθηκαν τα μεσαία στρώματα που έλειπαν από τη χώρα αυτή, οι Έλληνες ζήσανε καλύτερα, και τώρα που προβληματιζόμαστε και ταλαιπωρούμαστε από μια κρίση, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να την ξεπεράσουμε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Ως ΠΑΣΟΚ, κεντρικά ως Βάγγελος Βενιζέλος και το δικό μου προσωπικό μήνυμα ως στήλος του ΠΑΣΟΚ και το ψηφοδελτίο του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια αυτή. Έχουμε καλή δουλειά τις επόμενες μέρες. Έχουμε δηλαδή να πληρώσουμε το χρέος και πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που υπογράψουμε, που υπογράψαμε. Να πάρει η αγορά 13 δις τώρα. Τα 7 από αυτά ήταν να τα πάρουμε 31 Μαρτίου. Δεν μας τα δώσαμε. Προεκλογική περίοδο σε τέτοια μεγάλη δυσκολία. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός άνθρωπος που να έρθει εδώ και να γίνει κήρυτας μιας πολύ καλής λύσης που θα έχει η πατρίδα και οι πολίτες στις 7 Μαΐου αν αυτός ή αυτή ψηφιστεί. Δεν υπάρχει. Όποιος έρθει κομίζοντας καλές εκλογές για το μέλλον, ότι όλα θα γίνουν καλά και τι ώρα είναι, σε λίγες ώρες από την ώρα που είναι, πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Εάν αλλάξετε οι πολίτες να μην πλέψεις και ψηφίσετε λόγω χάρη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον Καμένο ή άλλους. Όποιος έρθει και σας πει αυτά και το πιστέψετε και του δώσετε την πρωτοβουλία, θα έρθει μετά από λίγες μέρες μπροστά σας ή για να ξαναζητήσει έντρομος εκλογές για να φύγει ή για να σας παρουσιάσει την Ελλάδα χωρίς δυνατότητες να δίνει μισθούς και συντάξεις, χωρίς να μπορούμε να πληρώσουμε καμία εσωτερική μας υποχρέωση σε προμηθευτές του δημοσίου. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.